Πρεμιέρα, ξεκινάμε. Θα να σας πω μερικά πλάνα βλέπουμε εδώ. Να πούμε και τα χαράγελα και τα μάτια της. Ναι, είναι πολύ ωραίος θείασος. Μαριάννα του Μασάτου, Κώστας Αποστολάκης όπως βλέπουμε, Σπύρος Πούλης, Μάριος Αθανασίου, Σοφία Μανολάκου και Άρης Τσάπης. Και εγώ. Το κείμενο είναι του Γιώργου Φιδά και η σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλος. Είχες τρακ, παιδάκι μου, χτες. Ένα σου δείχνω, Ελένη μου. Τα ρήμαξα. Πάντα αντίχασα να πείσει. Αγωνία, την καταλαβαίνω. Μα είναι λογικό. Είναι και μικρό κορίτσι. Εδώ τα ξανάφτιαξες, το λέω εγώ. Κράτα το ξανάφτιαξες. Μας πήρε τα νέα κλίμα εδώ πέρα. Δεν μου λες, σε πόσες παραστάσεις έχεις παίξει. Θέλω να πω πόσο καινούρια είσαι σε αυτή τη δουλειά. Γιατί το θέατρο το βλέπω τελείως διαφορετικό κομμάτι από ότι, συγγνώμη κιόλας, η τηλεόραση και τα σύρια. Δηλαδή, το έχω για πιο δύσκολο πράγμα. Είναι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Έχει ένα άγχος παραπάνω. Ήμουνα σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Η πιο μεγάλη παράσταση όμως είναι αυτή. Είναι το Ένα Εξοχικό Παρακαλώ. Θα είμαστε εκεί Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε μέρα δηλαδή, εκτός από Δευτέρα, Τρίτη. Σας περιμένουμε και εσάς. Βεβαίως και θα το κανονίσουμε να έρθουμε. Αλίμονο. Κομμωδία. Αλίμονο. Ναι, είναι κομμωδία και θα γελάσετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Για δώστε λίγο. Τι έγινε? Το κόπη το χέρι εμένα να δουλέψω αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να χαζέψουμε τη θάλασσα έξω και θα έχουμε μετά να τα κόψουμε. Και να φανταστείς ότι